Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύρω, Στάθης Πιώτης, βρίσκεται μαζί μας στο δελτίο. Καλησπέρα, κύριε Πιώτη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές της. Είναι μια απεργία η οποία προκηρύχθηκε για την ακρίβεια και για τα εργασιακά δικαιώματα. Ποιος είναι ο λόγος ακριβώς? Ναι. Ο βασικός λόγος προκήρυξης απεργιακής κινητοποίησης είναι απέναντι στην ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, βιώνουμε καθημερινά την ακρίβεια στο πορτοφόλι μας, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, διότι τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και δυστυχώς ένας μισθός δεν φτάνει. Δεν φτάνει για τα είδη πρώτης ανάγκης, για τα καύσιμα, το ρεύμα κτλ. Και βέβαια η σκορκέρδια που υπάρχει σε πάρα πολλούς κλάδους, υπάρχει εκμετάλλευση όλης αυτής της κατάστασης και οι τιμές είναι πλέον στο Θεό, να πούμε. Και βέβαια οι μισθοί μας παραμένουν να είναι χαμηλοί σε σχέση με τον πληθωρισμό και, με τον πληθωρισμό και, την ακρίβεια. Δεν καλύπτει ένα μέρος των αυξήσεων ή αύξηση του κατώτατου μισθού. Ξέρετε, το είπα και πριν από μερικές μέρες, υπάρχουν δύο αναγνώσεις στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι βοηθάει γιατί ενισχύει την αγοραστική δύναμη και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού περνάει μετά σαν αύξηση στα είδη πρώτης ανάγκης. Ναι. Να σας πω, κοίταξτε, και τα δύο ισχύουν σε κανονικές συνθήκες και βέβαια είναι θετικό να υπάρχει κάποια αύξηση έτσι, στον κατώτατο μισθό. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω της ακρίβειας εξανεμίζεται η όποια αύξηση. Εδώ μιλάμε, έτσι, για να δώσω ένα παράδειγμα, από το 2000. Να πω, μήπως η κυβέρνηση, θέλοντας να διαφημίσει μια μεγάλη αύξηση κατώτατου μισθού κοντά στο 6%, τελικά έκανε κακό στην οικονομία. Δηλαδή, αν η αύξηση ήταν μικρότερη, ήταν 4%, θα μπορούσε ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας να συγκρατήσει την τιμή, ενώ στο 6% την περνάει στην αγορά? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε και δεν ισχύει κάτι τέτοιο ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, όπως η μείωση των φόρων, είτε άμεσων είτε ανέμεσων, που είναι πάρα πολύ υψηλή στη χώρα μας, όπως και ασφαλιστικές φορές. Αν μειωθούν όλα αυτά, θα επιφέρουν σημαντικά ωφέλη για τις επιχειρήσεις. Από εκεί πέρα, η αύξηση εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με την ακρίβεια. Τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2009 μέχρι το 2024, το 2009 ήταν 751 ευρώ ο κατώτατος μισθός, σήμερα είναι στα 830, μιλάμε για μια αύξηση 79 ευρώ μεικτά, περίπου γύρω στα 60 ευρώ καθαρά. Καταλαβαίνουμε ότι 15 χρόνια αύξηση 60 ευρώ είναι ελάχιστη σε σχέση με τις αυξήσεις στην ακρίβεια. Ποιοι απεργούν τώρα την Τετάρτη? Απεργούν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Βέβαια, εμείς καλούμε και όλη την κοινωνία, όλο τον κόσμο, όσοι βιώνουν αυτή την ακρίβεια στο πορτοφόλι τους και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, πρέπει να έρθουν στην απεργιακή μας συγκέντρωση την Τετάρτη στις 11 η ώρα πρωί στο εργατοπαλικό κέντρο για να στείλουμε ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι πρέπει να πάρει δραστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια και στην εσφαλοκέρδεια. Κάτι το οποίο δεν έχει κάνει, οι έλεγχοι είναι λίγοι, δεν αρκούν αυτά τα μέτρα που έχει πάρει. Γι' αυτό και εμείς απεργούμε και ζητάμε βέβαια να υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση στο κατώτατο μισθό, να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις σε εμάς, να επιστρέψουν δηλαδή στα δικά μας χέρια, να μπορούμε μόνοι μας να διαπραγματευόμαστε με τους εργοδότες στον κατώτατο μισθό, αλλά και να υπογραφούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι έχουν καλύτερους όρους μισθολογικούς και μη για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Να πούμε ότι τα μέσα ενημέρωσης απεργούν αύριο, όχι γιατί είμαστε στραβοί άνθρωποι, απλά για να μπορεί να καλυφθεί η απεργιακή κινητοποίηση την επόμενη μέρα. Και αυτό ξεκίνησε να γίνεται μετά από εκείνα τα τραγικά περιστατικά που είχαμε στην Καμένη Τράπεζα και στο θάνατο των ανθρώπων. Οπότε από τότε έχουμε σπάσει την απεργία οι δημοσιογράφοι. Πάμε μια μέρα νωρίτερα ή μια μέρα αργότερα. Συνήθως μια μέρα νωρίτερα. Η συνάντηση θα γίνει στο εργατικό κέντρο, όπως στο εργατικό κέντρο, στις 11 η ώρα το πρωί. Νομίζω ότι θα κάνουν στάση η εργασία, στάση και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν μπορέσετε να συντονιστείτε, να είστε όλοι μαζί έτσι, στην απεργία? Στην απεργία είμαστε όλοι μαζί, απλά παραταξιακά. Όχι, εννοώ οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, η απεργία που προκηρύχθηκε νωρίτερα είχε και, και το σκοπό των τεμπών, όλα αυτά που είχαν συμβεί. Η ΓΕΣΕ προκήρυξε απεργία καθαρά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ακρίβειας και της εσφαλοκέρδειας. Τώρα, τελευταίο ερώτημα, γρήγορο, γιατί ο χρόνος πιέζει. Θέλω να σας ρωτήσω αν νιώθετε, σαν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ότι οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε μια διαδικασία αναζήτησης των εργασιακών δικαιωμάτων και έρχονται στο Εργατικό Κέντρο να ρωτήσουν για αυτά,
να πάρουν πληροφορίες ή δεν ξέρω αν και σε κάποιες περιπτώσεις να καταγγείλουν κάποια πράγματα. Ναι. Στο δικό μας, όχι συνολικά στη χώρα. Ναι, ναι, βέβαια, στη δική μας περιοχή. Περισσότερο έρχονται όταν φτάσουν στο σημείο να καταγγείλουν. Δυστυχώς, λίγοι είναι αυτοί που έρχονται να ενημερωθούν πριν φτάσουν σε αυτό το στάδιο. Εντάξει, υπάρχει και η τεχνολογία πλέον που πολύ πιο εύκολα μπορεί κάποιος να μπει και να βρει έτσι κάποια πράγματα όπως αφορά για τα εργασιακά, αν και αυτά έχουν αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έρχονται συνήθως όταν φτάσουν στο σημείο να απειληθούν από την εργασία τους ή έχουν κάποια προβλήματα έτσι μέσα στην εργασία τους πριν φτάσουν δηλαδή στην απόλυση, λίγο πριν φτάσουν, να έρθουν να μας συμβουλευτούν για να δουν τι θα κάνουν. Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή του Εύρου? Σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά. Ναι. Σε γενικές γραμμές δεν θα λέγαω ότι είναι και πολύ καλά, αν και μας έχει σώσει πολύ ο τουρισμός. Ο τουρισμός από τις γείτονες χώρες, Τουρκία, Βουλγαρία κτλ., όπου κρατάει έτσι τα επίπεδα όσον αφορά την εργασία σε. Έχουμε καλούς εργοδότες. Κοιτάξτε, σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί εργοδότες. Οι καταγγελίες. Υπάρχουν επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για συγκεκριμένους ανθρώπους. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Ναι, αυτοί που είναι παραβάτες, να το πω έτσι, όσον αφορά την εργατική νομοθεσία, είναι επαναλαμβανόμενοι. Ποια είναι η πιο συχνή παράβαση που εσείς έρχεστε αντιμέτωποι? Η πιο συχνή παράβαση είναι ότι καταρχάς πρώτον καθυστερούν να πληρώσουν τους μισθούς και δεν πληρώνουν σε καμία περίπτωση τις υπερορίες και τις υπερεργασίες, τις παραπάνω ώρες που δουλεύει ένας εργαζόμενος. Mm-hmm. Στην περίπτωση αυτή, ποια είναι η επόμενη κίνηση που γίνεται? Η επόμενη κίνηση είναι αυτό που ήδη έχει ξεκινήσει. Η κάρτα εργασίας πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό να καταγράφονται, γιατί θα έχει και την αμεσότητα και η επιθεώρηση εργασίας μέσω του Εργάνη 2 που είναι σε εξέλιξη, να μπορεί να βλέπει online έτσι και πιο άμεσα αν χτυπούνται οι ώρες εργασίας σε έναν εργαζόμενο, γνωρίζοντας σε γενικές γραμμές τους κλάδους και τους χώρους εργασίας, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα και να δει μέσα από το Εργάνη αν όντως οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Καλύτερος έλεγχος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.